Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Με ταξίδι εντός Ελλάδος. Είμαστε Κεραμωτοί. Πάμε στη Θάσο. Στα εισιτήριά μας, Ηρακλή. Εσύ δεν πλήρωσες. Είσαι τζαμπατζής. Θάσο. Πάμε Θάσο, ναι. Ωραία, ωραία. Ξεκινώ από το φέρετρο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ωραίο το πλοίο. Μπαίνεις από τη μία, έτσι, και μετά βγαίνεις από την άλλη, έχει από την άλλη μεριά πόρτα. Καλή φάση. Φύγαμε ήδη! Είμαστε στο πλοίο. Πάμε Θάσο. Πρώτο της ταξίδι με πλοίο. Και του Ηρακλή πρώτο του είναι. Και τα δυο μας τα παιδιά, πρώτο ταξίδι με πλοίο. Γεια σας, Τίκη! Γεια σας! Σχεδόν φτάσαμε, η διαδρομή ήταν 35 λεπτά. Η μικρή κοιμάται, δεν πήρε χαμπάρι το ταξίδι. Η Θάσος είναι το 12ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με έκταση 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ένα από τα πιο τουριστικά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Φτάσαμε! Είμαστε στη Θάσο και συγκεκριμένα στο Λιμένα, το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Θα έρθουμε άλλη μέρα να εξερευνήσουμε αυτή εδώ την περιοχή και δίπλα την πρωτεύουσα. Τώρα πάμε στη δυτική πλευρά που είναι το μέρος που θα μείνουμε. Εδώ θα μείνουμε. Είναι ένα συγκρότημα από ολοκένουργιες αυτόνομες μεζονέτες δίπλα στη θάλασσα. Είναι πολύ καλέσθητες και έχουν ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε άνετα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις ολοκένουργιες μεζονέτες γυαλός που βρίσκονται στον Άγιο Σώστη της Θάσου και στις οποίες μείναμε θα βάλουμε στην ιστοσελίδα μας στο happytraveler.gr. Ωραία, νομίζω ότι είναι το ιδανικό μέρος για οικογενειακές διακοπές στη Θάσο και ό,τι πρέπει για τα δικά μας νέα δεδομένα. Επίσης, το μέρος είναι ιδιαίτερα ήσυχο και στα δύο βήματα είναι η θάλασσα. Φύγαμε. Εξερευνούμε την νότια πλευρά της Θάσου. Είναι η πιο άγρια, αλλά συνάμε πιο όμορφη. Έχει απόκρημνα βράχια, γραφικούς κολπίσκους, κάποιες καλά κρυμμένες παραλίες και εκπληκτική θέα. Το Αιγαίο στο πιάτο μας. Ωραία, ε. Πανέμορφη είναι η Θάσος τελικά. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Στην νότια πλευρά του νησιού, χτισμένο πάνω στα βράχια, δίπλα στο χωριό Θεολόγος, βρίσκεται το πιο όμορφο και το πιο γνωστό μοναστήρι της Θάσου, η Ιερά Μονή του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Είναι επισκέψιμη και αξίζει με τα χίλια αν έρθετε να μπείτε μια βόλτα μέσα. Τα κτίρια του μοναστηριού είναι απίστευτα, πάρα πολύ όμορφα. Η Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο δεν είναι απόλυτα σίγουρο πότε ακριβώς ιδρύθηκε. Σε επίσημο έγγραφο του 1287 γίνεται η πρώτη αναφορά σε αυτή. Wow, τι τέλεια θέα που έχει από εδώ! Λέγεται ότι το 1100 μετά Χριστόν χτίστηκε στην τοποθεσία αυτή ένα μικρό εκκλησάκι μέσα στο οποίο ανέβλησε αγίασμα.
Σήμερα το αγίασμα συνεχίζει να αναβλύζει σε μια σπηλιά κοντά στη θάλασσα. Εντάξει, τέλειο μοναστήρι, μοιάζει λίγο με τις μονές του Αγίου Όρους και με τα μετέωρα. Φανταστικό. Είμαστε λίγο πριν από την Πλάζα Λυκή και απέναντι υπάρχει κάτι σαν νησάκι, στο οποίο στην άκρη υπάρχουν κάτι κάτασπρα βράχια που είναι μάρμαρα. Παλιά εκεί υπήρχε λατομείο μαρμάρου και επίσης σε εκείνο το σημείο λειτουργούσε και αλική για να μαζεύουν αλάτι. Έχει ένα μονοπάτι! Πάμε να δούμε! Το μονοπάτι κάνει το γύρο της μικρής Χερσονήσου. Είναι πολύ ευχάριστη βόλτα που μπορείτε να κάνετε αν έρθετε στην περιοχή. Εδώ σε αυτή την περιοχή υπήρχαν αρχαία λατομεία που λειτουργούσαν και την αρχαϊκή περίοδο και την ρωμαϊκή περίοδο αλλά και την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Πάει κυκλικά το μονοπάτι, γύρω-γύρω. Αρχαία λατομεία. Πολύ ωραία βόλτα αυτή. Ακόμα και κατά μεσήμερο να έχεις, επειδή έχει και κάποια δέντρα για να προφυλαχτείς από τον ήλιο, καλά είναι. Εδώ βγήκαμε στην πίσω παραλία. Ωραία είναι και από αυτή τη μεριά. Αυτό είναι το αρχαίο ιερό. Ιδρύθηκε κάπου το 650 π.Χ. κατά την αύξηση των Παρίων Απίκων στο νησί της Άσου. Και φτάσαμε πάλι έξω. Βγήκαμε από την είσοδο γιατί μπήκαμε από την έξοδο. Το πήραμε λίγο ανάποδα. Δεν πειράζει. Το ίδιο ήτανε. Είμαστε στο νοτιοανατολικό άκρο της Άσου. Και τώρα έχουμε αρχίσει και οδηγούμε προς τα βόρεια, στην ανατολική πλευρά. Από αυτή τη μεριά έχει κάποιες από τις πιο διάσημες παραλίες του νησιού. Επόμενη στάση, ο Παράδεισος. Αυτή η παραλία λέγεται Παράδεισος. Είναι νότια και ανατολικά στο νησί της Θάσου και είναι μία από τις πιο παραδεισένιες παραλίες στο νησί. Κοιτάξτε νερά που έχει, κρυστάλλινα! Όταν αντικρίζεις μια τέτοια παραλία, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τυχαίο που η Θάσος θεωρείται ένα από τα νησιά με τα καλύτερα νερά σε όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε και από εδώ. Συνεχίζουμε την εξερεύνηση στην ανατολική πλευρά της Θάσου. Κάτσαμε για φαγητό. Χωριάτικη σαλάτα με ελιές, θρούμπες, Θάσου και φρέσκες αρθελίτσες. Ό,τι καλύτερο. Καλή όρεξη. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Ευτύχη. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Είσαι εδώ από το χωριό? Ναι, ναι. Πώς λέγεται το χωριό? Κίνηρα. Κίνηρα. Ναι. Και απέναντι το νησάκι και αυτό Κίνηρα? Ναι, το Κινηριώτικο. Αυτό εκεί πέρα κατοικείτε, έχει... Έχει έναν κάτοικο, μόνιμο. Ναι. Το σπίτι το είχαν οι Ευρωπάβοτοι και μένει εκεί μόνος. Άντε, ωραία. Εδώ πέρα τώρα είμαστε προς τα πάνω, πηγαίνουμε για... Για σκάλα ποταμιά. Okay. Εδώ τι γίνεται με τα... Όλα τα χωριά έχουν σκάλα. Και το χωριό, ναι, το χειμώνα μένουν στο χωριό
Και το καλοκαίρι όλοι κατεβαίνουν για δουλειά στη Σκάλα. Άρα για να δεις έτσι λίγο πιο αυθεντικό χαρακτήρα πρέπει να ανέβεις στο χωριό. Ωραία, τέλεια. Θα πάρουμε τα χωριά λοιπόν. Ήρθαμε να δούμε τη μεγαλύτερη, την πιο διάσημη, την πιο τουριστική παραλία της Άσου. Χρυσή ακτή. Είναι πραγματικά χρυσή. Στην αποκή άκρη της παραλίας είναι η Σκάλα Ποταμιάς. Έχει ένα πολύ ωραίο γραφικό λιμανάκι με ψαρόβαρκες και ένα παλιό πέτρινο κτίριο. Είμαστε στο χωριό Ποταμιά, ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Θάσου. Τα όμορφα χωριά στη Θάσο είναι τα ορεινά. Υπήρχε κάτω η Σκάλα Ποταμιάς, το λιμανάκι με την παραλία και εδώ είναι η Ποταμιά, το κανονικό χωριό. Καλησπέρα, το όνομά σου. Νίκος. Γεια σου Νίκο, εδώ από Ποταμιά. Ναι, ναι. Τέλεια, πόσο κάτοικους έχει το χωριό? 1300. Α, ναι, μεγάλο χωριό. Ναι, ναι. Και πιο πολύ μένετε εδώ ή κάτω? Εδώ, εδώ. Εδώ, ε. Εδώ. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε, γεια σας. Γεια σου. Πάμε, Ηρακλή! Και τώρα στάση στο χωριό Παναγιά, ένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της Θάσου. Ελάτε, κορίτσια! Α, κοιτάξτε κάτι ωραία σπίτια που έχει εδώ. Πολύ όμορφο και γραφικό χωριό. Το μόνο που θα χρειαζόταν είναι να μην αφήνουν καθόλου αυτοκίνητα εδώ, αλλά θα μου πείτε κάτι και πώς να μπαίνουνε. Τέλος πάντων, ωραίο είναι πάντως. Φτάσαμε και μέχρι την εκκλησία, την Παναγία. Αυτός είναι ο βασικός ναός του χωριού, της Παναγίας, για την ακρίβεια, η κοίμηση Σεοτόκου. Και βρίσκεται πάνω-πάνω στο χωριό, το οποίο είναι χτισμένο αμφιθεατρικά και η εκκλησία η Παναγία είναι σαν να επιβλέπει και να προστατεύει όλο το χωριό. Εδώ είναι οι πηγές, πάρα πολύ ωραίο μέρος, με πλατάνια, σκιά και πολύ τρεχούμενο νερό. Κάτι φορά, το καρότσι άδειο, η μπέμπα στην αγκαλιά της μαμάς. Ξαναβγήκαμε στο κέντρο. Ωραία βόλτα κάναμε. Πάμε τώρα πάλι στο αμάξι. Επιστρέψαμε σπίτι. Θα φάμε εδώ κάτι για βραδινό και μετά ξεκούραση. Μια νέα μέρα ξεκίνησε στη Θάσο. Ξυπνήσαμε, φάγαμε κάτι και απολαύσαμε λίγο την πρωινή γαλήνη και ηρεμία. Σήμερα έχω να συναντήσω έναν φίλο, ο οποίος έρχεται εδώ τα καλοκαίρια και κάνει
διάφορες δραστηριότητες περιπέτειας και μαζί θα πάμε για λίγη περιπέτεια στη Θάσο. Η οικογένεια θα μείνει εδώ, χαλαρά να ξεκουραστεί. Ηρακλή, να προσέχεις τις γυναίκες. Να είσαι καλός φύλακας. Άντε, γεια. Γεια σου, Ηλία. Σου ρε, τύχη. Τι γίνεται, καλά. Σε βρίσκω και στη Θάσο. Πάμε στα βουνά. Στάσε να δούμε το χωριό Σωτήρας, που είναι πάνω από τη σκάλα Σωτήρος που μένουμε και ένα πολύ μικρό γραφικό χωριό μέσα στο πράσινο. Η Θάσος έχει ένα ορεινό πρόσωπο που όμοιό του συναντά σε λίγα μόνο νησιά της Ελλάδας. Είναι η λιγότερο γνωστή Θάσος που σήμερα θα εξερευνήσουμε παρέα. Ελληνικό καφεδάκι και γλυκό καρυδάκι. Ό,τι καλύτερο. Φημίζεται η Θάσος για το γλυκό καρυδάκι. Αποχαιρετούμε το πανέμορφο χωριό του Σωτήρα και πάμε πάνω, στο βουνό. Μπήκαμε πάλι στο τζιπ και συνεχίσαμε με σκοπό να φτάσουμε στην κορυφή του νησιού. Οδηγήσαμε σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Σε κάποια σημεία που περνάμε, πριν λίγα χρόνια είχε πιάσει μια μεγάλη πυρκαγιά. Η καταστροφή ήταν τεράστια, αλλά ελπίζουμε με τον καιρό το περιβάλλον να επανέλθει και η βλάστηση να αρχίσει πάλι να αυξάνεται. Ήρθαμε να δούμε τη μονή του Αγίου Παντελεήμονα πάνω στο βουνό. Υπάρχει και δρόμος άσφαλτος για να έρθεις εδώ με κανονικό αυτοκίνητο και είναι μια στάση που αξίζει να κάνετε αν έρθετε στη Θάσο. Πάμε μέσα. Γεια σου κύριε Ελένη, τι κάνετε? Γεια σου κύριε Φτύχη, καλά. Τι ωραίο μέρος είναι εδώ. Πολύ όμορφο. Έρχονται εδώ τουρίστες? Πολύ κόσμο. Έρχονται. Πιο πολλοί Έλληνες ή ξένοι? Ξένοι πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να έρθουν και Έλληνες παραπάνω. Πολύ ωραίο το μέρος. Μακάρι, ναι. Πολύ ωραίο μέρος. Λουκουμάκι, κλασικά. Πάμε να δούμε το αγίασμα. Είναι εδώ κάτω, σε μια σπηλιά. Υπάρχει κάτι σε αυτές τις σπηλιές που σε κάνει να νιώθεις το απόλυτο δέος. Απίθανο μέρος, κοιτάξτε πως είναι αυτά τα βράχια. Ωραία, τέλειο μέρος. Φεύγουμε τώρα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στη Θάσο και εξερευνούμε την ορεινή πλευρά του νησιού. Φύγαμε το μοναστήρι, συνεχίζουμε στους αγροτικούς δρόμους, πηγαίνουμε προς το ψηλότερο σημείο της Θάσου.
Η διαδρομή είναι αρκετά δύσκολη και είναι καλή ιδέα σε αυτούς τους αγροτικούς δρόμους να έρθεις με τζιπ. Ο Ηλίας με την εταιρεία του διοργανώνουν τέτοιες εκδρομές. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσεις αυτά τα μέρη που πάντα προτιμότερο είναι να επισκεφθείς με κάποιον ξεναγό. Φτάσαμε! Είμαστε στην κορυφή! Βασικά εκεί πάνω είναι η κορυφή, το πιο ψηλό σημείο στη Θάσο. Η κορυφή εδώ που είναι το πιο ψηλό σημείο του νησιού είναι στα 1206 μέτρα. Και κοιτάξτε τέλειο δέντρο που έχει εδώ πέρα στην κορυφή. Φανταστικό μέρος για άραγμα. Άλλο ένα κολονάκι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που φτάνουμε με το Happy Traveler. Να είμαστε λοιπόν στην κορυφή της Θάσου, στο Υψάριο, το πιο ψηλό σημείο του νησιού. Από εδώ βλέπεις τα πάντα, κυριολεκτικά γύρω-γύρω θάλασσα. Τέλειο μέρος. Έχει γίνει θεσμός στις κορυφές βουνών να τρώμε μιλαράκι. Και όχι ό,τι και ό,τι μιλαράκι, το αγαπημένο μας μήλο από τη Ζαγορά του Πηλίου. Τέλεια. Τραγανό, ζουμερό, νόσημο, όλα τα έχει αυτό το μήλο. Happy Traveler μήλο. Φεύγουμε. Ήρθαμε να δούμε τη λίμνη, τη τεχνητή λίμνη των Μαριών. Εδώ μαζεύουν νερό για να έχουν κάτω για τα ζώα και για τα χωράφια. Έχει ένα μικρό καταρακτάκι εδώ, πάμε να το δούμε. Επειδή η Θάσος είναι πολύ ορεινή και δεύτερον έχει πολλά νερά, σχηματίζονται και πολλοί καταράκτες σε διάφορα σημεία του νησιού. Κάποιοι από αυτούς είναι προσβάσιμοι. Μπορείς να πας να τους δεις από κοντά. Όλα τα έχει αυτό το νησί, ακόμα και καταράκτες. Η Θάσος δεν έχει σταματήσει να μας εκπλήσει. Πάμε πάλι πίσω. Έχει ένα μαγαζάκι εδώ. Για να δοκιμάσουμε. Ωραία είναι αυτό. Ήρθαμε στη σκάλα Μαριών. Έχει ωραία παραλία εδώ. Και από εδώ θα μπούμε σε κανό και θα πάμε βόλτα μέσα στη θάλασσα.
Φεύγουμε! Πάμε στη θάλασσα! Έτοιμος! Έτοιμος, να πεις! Μπαίνουμε! Έχει ωραίο καιρό, ε! Η πιο τέλεια θάλασσα! Ωραίο χρώμα το νερό! Η Θάσος στο σμαραγδένιο νησί για τα νερά της, τα καταπράσινα. Wow, τι τέλεια σπηλιά! Κοιτάξτε εδώ! Και βγήκαμε σε μια μικρή παραλία που είναι σαν πισίνα! Τι τέλειο μέρος! Ωραία η τρυπητή! Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη διαδρομή! Γεμάτο σπηλιές είναι αυτή η νότια ακτή της Θάσου. Τεράστια σπηλιά, φανταστική! Αυτό είναι το ακροτήρι του Κεφαλά, το νοτιοδυτικό άκρο της Θάσου. Oh. Τι μέρος είναι εδώ, κρυψώνα. Μπαίνεις μέσα από τη σπηλιά και βγαίνεις εδώ πέρα. Yeah. Από εκεί και έρχεσαι. Τέλειο μέρος, κοιτάξτε εδώ. Oh, oh. Αυτή είναι η σκάλα Μαριών. Φτάνουμε στο τέλος διαδρομής. Να είμαστε, τελειώσαμε. Τέλεια. Φανταστική διαδρομή ήταν. Είδαμε και τέλεια μέρη. Έχει και ένα ωραίο beach bar εδώ. Με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ο Ηλίας και η ομάδα του μου γνώρισε μια εναλλακτική πλευρά της Θάσου και με έκανε να αγαπήσω αυτό το νησί λίγο παραπάνω. Τέλος αυτό ήτανε. Τέλεια μέρα, τέλειες διαδρομές. Ηλία, ευχαριστώ. Επέστρεψα πίσω στο σπίτι. Βγήκαμε μια βόλτα με την Ηλέκτρα και την Μπέμπα να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Έχει τέλειο ηλιοβασίλεμα από το που μένουμε. Καλημέρα. Φεύγουμε πρωί-πρωί εκδρομούλα. Πάμε στην Κιόλα. Έτοιμη. Βέβαια είμαι έτοιμη. Και εγώ και μικρή. Και ο Ηρακλής. Πάμε στην Κιόλα. Ήρθαμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί για να μην φάμε ήλιο. Έχει πολλές ταμπέλες για να σου δείχνουν το δρόμο. Ηρακλή, σχεδόν φτάσαμε! Σχεδόν φτάσαμε στην Κιόλα! Φτάσαμε στην Κιόλα!
Η Γκιόλα είναι το πιο δημοφιλές φυσικό αξιοθέατο της Θάσου. Είναι μια φυσική πισίνα που έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια μέσα από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και ήρθε και η Μπουμπού. Δίκαια θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα μέρη στη Θάσο. Μαρμαρώδη βράχια και στη μέση μια τρύπα. Δεν ενώνεται με τη θάλασσα, αλλά όταν έχει κύμα μπαίνει μέσα το νερό. Και τα βράχια είναι πανέμορφα, τέλεια. Και σε αυτό το τέλειο μέρος θα φάμε και ένα σνακ. Τι έχουμε εδώ, τα αγαπημένα μας μπισκότα. Μπισκότα βρώμης με cranberries. Ό,τι καλύτερο. Στο καλύτερο μέρος, τα καλύτερα μπισκότα. Ό,τι πρέπει και δεν είχα φάει πρωινό. Σαν μπισκότο δεν μοιάζει. Η Γκιόλα. Βασικά μοιάζει σαν δάκρυ. Αν το δεις από ψηλά, μοιάζει με δάκρυ. Για να δοκιμάσουμε να μπούμε κιόλας μέσα. Ωραία είναι, δεν είναι πολύ κρύα. Φεύγουμε, επιστρέφουμε πάνω στο αμάξι. Άλλος ένας ταξιδιωτικός στόχος επιτεύχθηκε. Και αυτόν εδώ τον φτάσαμε οικογενειακώς. Ωραία. Και τώρα έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε πιο κουλά τα πράγματα. Φεύγοντας από την Γκιόλα, κάναμε μια μικρή στάση στο Ποτό, που είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη στη Θάσο. Έχει πολλές ταβέρνες και καφετέριες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλημέρα. Τέλεια, ωραία. Άντε, καλή δουλειά. Καλησπέρα, Βαλκάρι. Γεια σας. Μετά συνεχίσαμε για να φτάσουμε σε λιμενάρια. Ήρθαμε στα λιμενάρια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός στη Θάσο, στα νότια του νησιού. Επίσης θεωρείται ένα από τα πιο γραφικά μέρη στο νησί. Πάμε μια μικρή βόλτα. Σε αυτό το γλυπτό εικονίζεται ο Ηρακλής με το τόξο του. Αυτή εδώ ήταν η μία όψη αρχαίου νομίσματος από τη Θάσο. Στα λιμενάρια υπάρχει η μεγάλη προβλήτα που δένουν τα πιο μεγάλα καράβια και εδώ είναι το μικρό γραφικό λιμανάκι με τις ψαρόβαρκες. Θα κάτσουμε να φάμε πρωινό. Κάποιος πρότεινε από εσάς στο Instagram να δοκιμάσουμε λουκουμάδες εδώ στα λιμενάρια. Τι κάνει μικρή? Κοιμάται. Έχουμε ήσυχο μωρό. Φεύγουμε από λιμενάρια. Βασικά δεν φεύγουμε, πάμε να δούμε το παλατάκι, εκείνο το εντυπωσιακό κτίριο πάνω στο λόφο. Φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Θεολόγος. Εκεί σίγουρα θα έχει ωραία δροσούλα. Ό,τι πρέπει για το μεσημέρι που έχει ζέστη παντού. Να μας ήρθαμε στο χωριό Θεολόγος, παραδοσιακό οικισμός από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Θάσου.
Αυτός είναι ο ναός του χωριού, ο Άγιος Δημήτριος. Χτίστηκε περίπου το 1803. Το χωριό φημίζεται για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και το καλό φαγητό του. Εδώ στην περιοχή του Θεολόγου και συγκεκριμένα στο χωριό λένε ότι έχει πάρα πολύ ωραία κατσικάκια. Πήραμε μια ποικιλία με κατσικάκι, τα οποία τα έχουν απ' έξω και ψήνονται και σου ανοίγουν την όρεξη. Πήραμε επίσης κοκορέτσι και αυτό εδώ είναι χοιρινό, γουρνοπούλα. Μια τέλεια χωριάτικη σαλάτα, πιπεριές φλωρίνης, θασίτικες ελιές προύμπες παντού και τρώμε! Πόσο τέλεια αληθινή πατάτα! Για να δούμε και το κατσικάκι, το θεολογητικό. Κάποιος μας έγραψε ότι το ψάρι της Θάσου είναι το κατσίκι. Γιατί όχι. Τέλειο. Είμαστε στο Μεγάλο Καζαβίτη. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Κοιτάξτε δέντρο, κοιτάξτε μια τέλεια κουφάλα. Μπαίνεις εντελώς μέσα, σαν σπιτάκι είναι. Εντάξει, πανέμορφη πλατεία, τέλος παραδοσιακή ελληνική. Αυτά είναι. Ορισμός Ελλάδας. Πίνεις ελληνικό καφέ, κάτω από πλάτανο, σε παραδοσιακό χωριό. Τέλεια. Μου φέρνει να δοκιμάσω μια παραδοσιακή λαχανόπιτα, δηλαδή χορτόπιτα. Και δεν αρνήθηκα. Για να δούμε τι λέει. Τέλεια, φανταστική. Έχει πολλά διαφορετικά χόρτα και είναι ολόφρεσκα. Πω, και το φύλλο τέλειο, παραδοσιακό χωριάτικο, ό,τι καλύτερο. Ήρθαμε βόλτα στο λιμένα της Θάσου, στην πρωτεύουσα του νησιού. Είναι το λιμάνι που ήρθαμε με το πλοίο όταν φτάσαμε και επίσης είναι το μέρος με το πιο πολύ κόσμο, με το πιο πολύ πληθυσμό. Εδώ στην περιοχή της πρωτεύουσας βρισκόταν η αρχαία πόλη της Θάσου. Όλη εκείνη η Χερσόνησος είναι γεμάτο αρχαία. Να είμαστε και στο πεζόδρομο με όλα τα τουριστικά μαγαζιά και τις ταβέρνες.
Αύριο φεύγουμε. Από εδώ πάρουμε το πλοίο. Σήμερα είναι το τελευταίο μας βράδυ στη Θάσο. Ωραία, περάσαμε. Πάμε τώρα για ξεκούραση. Και αύριο θα κάνουμε κάτι ακόμα πριν φύγουμε. Καλημέρα. Υπάρχει ένα τελευταίο location, ένα σημείο στο νησί της Θάσου που θα θέλαμε να σας δείξουμε και ακόμα δεν σας έχουμε δείξει. Γι' αυτό ξύπνησα από τις 6 το πρωί να πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ είναι η Μακριάμος, 2-3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας του Λιμένα. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε από αυτό το χωματόδρομο για να πάμε σε μια παραλία που λέγεται Σαλιάρα. Αυτή είναι η παραλία Σαλιάρα. Ωραίο όνομα για παραλία. Η άσπρη μαρμάρινη παραλία. Έχει μαρμαροβότσαλα, κοιτάξτε πως είναι, κάτασπρη παραλία. Που και μέσα το νερό έχει πολύ περίεργο χρώμα. Εντάξει, τέλεια παραλία, κοιτάξτε εδώ, απίστευτο σκηνικό. Αυτό το χρώμα στην παραλία οφείλεται στα μεταλλεία που είναι εδώ από πάνω. Κατεβαίνει μαρμαρόσκονη και έχει δημιουργήσει αυτό το σκηνικό. Και αυτό είναι το Πόρτο Βαθύ, η άλλη μαρμάρινη παραλία. Εκεί απέναντι είναι οι γερανοί των Λατομείων που φεύγουν αυτά τα τεράστια μπλοκ μαρμάρων. Ωραίο είναι να έχεις κουζίνα στις διακοπές. Ειδικά για οικογενειακές διακοπές είναι σχεδόν απαραίτητο. Και μπορείς να φτιάξεις κάτι όπως εσύ το θες και μπορείς να κάνεις οικονομία στις διακοπές σου. Γαλοπούλα και μπέικον, υφαντής, καπνιστό με πλούσια γεύση. Τέλεια! Μύρισε ο τόπος. Αυτά είναι το τέλειο πρωινό κάτω από τον ήλιο. Καλή όρεξη. Τι τέλειο μπέικον. Και η ντομάτα είναι ωραία. Και τα αυγά είναι εδώ από τις κότες του χωριού. Το μπέικον κάνει όλη τη δουλειά. Δεν είναι μόνο ότι όταν το τρως είναι τέλειο, είναι ότι νοστιμίζει όλο το φαγητό. Νομίζω ότι κάποιος δεν θέλει να φύγουμε από τη Θάσο. Κάποιος από την παρέα μας στεναχωριέται πολύ που φεύγουμε. Θα ξανάρθουμε, βρε. Κάπου εδώ και αυτό το Happy Traveler φτάνει στο τέλος του. Ελπίζουμε να καταφέραμε να σας ταξιδέψουμε στη Θάσο μαζί μας. Την ερχόμενη εβδομάδα πάμε εξωτερικό. Το πρώτο ταξίδι εξωτερικό με την κόρη μας. Μάθετε στη σελίδα μας στο Facebook ποιος είναι αυτός ο προορισμός και επίσης ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας HappyTravelerGR για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Γεια σου Θάσο! Θα ξανάρθουμε! Γεια! Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!